Μετά από πάυση 2 χρόνων λόγω της πανδημίας, η ΧΑΘ διοργάνωσε ξανά τη Διεθνή Κολυμβητική Συνάντηση Νιόβια, που τελεί υπό την αιγίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης και Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Τα 38 Νιόβια που διεξάγονται στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο καθιερώθηκαν συνήθως στο φιλάθλου κόσμου ως ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός στον χώρο του Υγρού Στίβου. Και με την έναρξη των Νιοβίων ουσιαστικά σηματοδοτείται και η επανέναρξη και η επαναφορά σε μια κανονικότητα που τόσο μας έχει λείψει εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, αλλά παράλληλα σηματοδοτεί και την δυνατότητα της εξωστρέφειας της Θεσσαλονίκης με όπλο τον αθλητισμό και ιδιαίτερα τους κολυμβητικούς αγώνες και αυτήν τη σημαντική διοργάνωση που είναι ένα σήμα κατευθείαν για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση του Υγρού Στίβου από τη ΧΑΝΘ, από την αδερφότητα την οποία ο Δήμος στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στον αθλητισμό, στην κοινωνική ζωή της πόλης και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μετά από 2 χρόνια, όπως είπατε πολύ σωστά, επιτέλους έχουμε ξανά τους αγώνες, βρισκόμαστε εδώ. Μην ξεχνάμε ότι τιμούμε τη μνήμη της αντικοχαμένης Νόβης Παπαδοπούλου και των υπόλοιπων μικρών δελφινιών της ΧΑΝΘ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους και τόσο πρόωρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση χαιρόμαστε που σήμερα βρίσκονται εδώ πέρα πάνω από 600 αθλητές, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, από όλη την Ελλάδα. Οι χρόνοι που θα γίνουν σήμερα, καθώς βρίσκεται στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που θα χρησιμοποιηθούν ακόμα και για Ολυμπιακούς Αγώνες, βλέπετε πόσο σημαντική είναι η διοργάνωση. Και εγώ χαίρομαι προσωπικά που ο Δήμος Θεσσαλονίκης στηρίζει έμπρακτα αυτήν την προσπάθεια, αυτούς τους αγώνες, αυτόν τον θεσμό της πόλης. Καλή επιτυχία σε όλους. Πρόκειται για μια διοργάνωση με διεθνή ακτινοβολία που είναι ενταγμένη όχι μόνο στο καλεντάρι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κολύμβησης το 1989 αλλά και της παγκόσμιας, ενώ οι αγώνες σε όλες τις κατηγορίες γίνονται με το πρόγραμμα των Grand Prix. 38 χρόνια και όσοι χάνονται δεν ξεχνιούνται, που είναι πάρα πολύ βασικό και όχι μόνο δεν ξεχνιούνται, αλλά μέσω των αγώνων αναβαθμίζεται και η δυνατότητα των παιδιών να διεκδικήσουν το όνειρό τους. Ποιο είναι το όνειρό τους, έναν πολύ καλό χρόνο για μεγαλύτερες διακρίσεις, γιατί αυτό είναι μέσα στο καλεντάρι της Ομοσπονδίας, αυτός ο αγώνας, οπότε είναι ό,τι καλύτερο μετά από 2 χρόνια να συνεχίσουμε, λες και ήταν το 0 στα 38, να πάμε στα 31η χρονιά. Μπράβο σε όλους. Οι χρόνοι που θα επιτευχθούν θα ληφθούν υπόψη για την επίδειξη ορίων και συμμετοχή των αθλητών-αθλητριών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αθλητών Γυναικών και Φίβων Νεανίδων, στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα αλλά και σε υπόλοιπες διεθνείς οργανώσεις. Έχουμε πάνω από 620 συμμετοχές και έχουμε και αθλητές από το εξωτερικό. Είναι πολύ ικανοποιητική η συμμετοχή και είναι και πολύ σημαντικό που χθες πραγματοποιήθηκαν οι μαθητικοί αγώνες. Οπότε είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό για την πόλη της Θεσσαλονίκη. Τα Νιόβια είναι αγώνες αφιερωμένοι στα δικοχαμένα αδελφίνια της ΧΑΝΘ, της Νιόβης Παπαδοπούλου, του Νικήτα Καλούδη, του Μιχάλη Μακίδη, του Στέλιου Κουτεντάκη και του Νίκου Καΐση, που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή.